έτσι δεν είπε. ναι. ναι. Ε, λοιπόν, ο κύριο Γιούγκερ όμω είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είχε παραποιήσει τα στοιχεία που είχε υπόψη του. Το είπε ο κύριο ναι, ναι. Έτσι. Από το 4 μέχρι το 9. Και επίση ο κύριο Καραμαλή είχε πει την περίοδο αυτή τη μεγάλη, την τεράστια περίοδο των 5-6 ετών. Τι είχε πει. Είχε πει ότι οι τράπεζε είναι σε αρίστη κατάσταση. Ότι δεν κινδυνεύει χώρα. Τα είπε. Τα περιμέναμε, τα, περιμέναμε τα, περιμέναμε, τα, περιμέναμε τα περιμέναμε λοιπόν. και να λοιπόν να, να. ακούσουμε. Ποιο ήταν υπεύθυνο για όλα αυτά. Φάλετε μια τηλεφωνία που κουβέντα. δεν Δεν να είναι μετά. την Ελλοκαλία. Και το λέω αυτό διότι ουσιαστικά όλοι φώτιζαν και εστίαζαν ότι υπεύθυνο για κρίση ήταν το Πασό. Μόνο ο υπεύθυνο. Μόνο υπεύθυνο. Ενώ για κρίση Υπεύθυνοι ήταν όλοι. Αυτό. Και μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, αυτό που κυβερνά το τελευταίο διάστημα, τι ενέργειε έκανε για να μην πέσει η χώρα πάνω στα βράχια. Μόνο αυτό μια είναι κουβέντα. το ερώτημα. Μόνο μια κουβέντα. Θέλω να καταλάβω. Κύριε αν έλεγχε οι άνθρωποι του Καραμαλή, ήταν σε δύο πυλώνε Μπο... του, του πολιτεύματο. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε ο κ. Κοναστινό. Κ. Φωτίου, ο, ο κ. Κοναστινό είπε ότι οι άνθρωποι του Καραμαλή ήταν επικεφαλή δικαιοσύνη και των νομιπλού δυνάμεων τη χώρα. Το είπε η κυρία Γεννηματά. Ένα-ένα. Να, τα κάνουμε, να τα βάλουμε ένα-ένα στο, στο τραπέζι. Τρία πράγματα ακούω όλη αυτή την ώρα. Ότι πρώτον, ό,τι έγινε μέχρι το 2015 κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και τώρα είναι ένα καινούριο ο Μητσοτάκη που δεν έχει σχέση με αυτά που κάνανε μέχρι το 2015. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο διαβάσα γιατί ο Μητσοτάκη ήταν υπουργό τη κυβέρνηση που κρίθηκε το 2015. Και σήμερα εμφανίζεται ότι είναι καινούριο. Βγήκε με. από το κουτί ολοκαίnουργο. Αυτό είναι το ένα. Ασυγκρατούμενο να το κρατήσει ο ελληνικό λαό. Με, το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ οι θεσμοί είναι θεσμοί. Εγώ δεν ξέρω τι γινόταν όταν κυβερνούσε το και είναι δημοκρατία. Αν οι θεσμοί, η δικαιοσύνη δηλαδή και ο στρατός ήταν κατευθυνόμενοι από, τις εκάστοτε, από τα εκάστοτε κόμματα. Και πολύ καλά είπε τότε ο Καραμαλής ο γέρος, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, γιατί μετά ήρθε και η Χούντα. Δεν είμαστε σε αυτό. Έχουμε αποκαταστήσει όλους τους θεσμούς στο ύψος τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Γεννηματά, τον τελευταίο καιρό, προσπαθεί να αποδείξει με κάθε τρόπο ότι δεν έχει σχέση με μια πιθανή συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι όλη, ο, αυτός είναι όλος ο άπελπης αγών που κάνει. Τέσσερα χρόνια. Ανοίξτε όλα τα πρακτικά της Βουλής, δείτε όλα τα βίντεο, έχει μία κεραία διαφοράς η κυρία Γεννηματά από τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε μία. Τον ίδιο λόγο. Εξού και σήμερα, όταν τις κάνει quiz ο κύριο Μητσοτάκη, την πιέζει εκλογικά και τη λέει ότι θα σα πάω και τι 15 Αυγούστου, αν χρειαστεί σε εκλογέ, αν δεν μου δώσετε απόλυτη αυτοδυναμία, λέει στον ελληνικό λαό. Κυρία Φωτίου, ποιον πιέζει <κυρ> με αυτόν τον τρόπο, κυρία Φωτίου, την κυρία Γεννηματά, τελειώνω. Κυρία Φωτίου, δεν θέλω να τελειώσετε. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση: Ότι και στέλεχο τη δικιά σας παράταξη, κορυφαίο ο Νίκο Αναφερόμενο στο θέμα του κυρίου Καραμαλή, είπε συγκεκριμένα ότι αυτό το θέμα μα πονάει. Αυτό το θυμάστε? Ότι κύριε, είχαμε ψευδεστήσει στο ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. για τον Καραμαλή. Κύριε Χασαπόπουλε. Τι εννοούσε ο Νίκο εδώ ένα άλλο κορυφαίο στέλεχο τη κυβέρνηση. Αυτό ο προβληματισμό. Να, να ακούμε τι λέω κυρία εγώ. Φωτία, Δεν θα κυρία σχολιάσω. Φωτή, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Δεν θα σχολιάσω, κύριε Χασαπόπουλε. Τι λέει και σε ποιο πλαίσιο το λέει κάθε φορά. Ο κάθε δεν ένας θέλω να πολύ ο συνάδελφός μου. Σας λέω Είμαι λοιπόν. Είμαι εδώ, σας λέω... απαντώ αυθεντικά με τι απόψει μα, αυθεντικότατα με όμως. και δεν επανέρχομαι σε όμως. θέματα που Ακούστε θέλετε. Μ... Νομίζετε ότι δεν θα εμπλακώ. Θα κάνετε λάθο. Θα ακούσετε μια στιγμή. μια στιγμή. Και απάντησα. Θα με ακούσετε μια στιγμή. Ακούσετε Μην στιγμή. φάμε όλη την ώρα γιατί έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να πούμε στον κόσμο. Θέλετε να συντονίσουμε εμεί τη συζήτηση. Βέβαια, εσεί συντονίζετε. Θα με ακούσετε όμω. Όταν λέτε λοιπόν ότι τα λέει μόνο για γεννηματά αυτά τα πράγματα. Εγώ σα λέω, χωρί να θέλετε να σχολιάσετε τίποτα, για να το μαθαίνει και ο κόσμο, ότι και μέσα στην παράταξή σα ο ίδιο προβληματισμό υπάρχει για τον Καραμαλή. Το Αυτό σα λέω. Το άκουσα πριν. Και είπα, η παράταξή μας λοιπόν είναι πλουραλιστική, έχει πολλές απόψεις, αλλά πάντα έχει τη σύνθεση μιας άποψης. Και αυτήν εκφέρουμε δημόσια. Μπορώ εγώ να σας πω κάτι, το οποίο να είναι προσωπική Να πάμε και στο Δελτίο Ειδήσεων τώρα και να επανέλθουμε και για το Μα θα γύρισουμε, δεν πάμε, φεύγουμε. Λοιπόν, δεν φεύγουμε. λοιπόν. δώστε μας ένα λεπτό και και θα μιλήσει και, και ο κομμάτι μετά. Βεβαίως. Η για τους των ειδήσεων και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.